Κρύβοντας με κουκούλα τα χαρακτηριστικά του, ζωσμένος από αστυνομικούς, μεταφέρθηκε το πρωί στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου ο 66χρονος Λιράρης, ο οποίος αρνείται όσα του αποδίδονται για βιασμούς, πορνογραφία και μαστροπία σε βάρος του 15χρονου παιδιού, το οποίο φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Είναι μια συγκλονιστική υπόθεση, παιδιά, που ειλικρινά απασχολεί, θεωρώ, για πρώτη φορά τα εγκληματολογικά δεδομένα της Κρήτης και θλίβομαι γι' αυτό. Κατόρθωσε σε ελάχιστο χρόνο να το καταστήσει άβουλο και ανεύθυνο εκτελεστικό του όργανο έρμεο στις εγκληματικές του όρεξης. Αρχικά με παραπλάνηση, ευθεία επίδραση επί της βουλήσεως του παιδιού και μεταγενέστερα με απειλές και εκβιασμούς. Ονοώνοιτο, προσέχετε τα παιδιά σας. Οι συνήγοροι της οικογένειας του παιδιού κάνουν λόγο για μια απόλυτα συγκλονιστική υπόθεση, οι διαστάσεις της οποίας μπορούν να εξελιχθούν σε σοκαριστική χιονοστιβάδα αποκαλύψεων. Ο Θεός να με διαψεύσει, αλλά θεωρώ ότι δεν θα παραμείνει εδώ. Θα έχουμε συγκλονιστικές και καταιγιστικές εξελίξεις στη συνέχεια. Οι έρευνες συνεχίζονται και μη σας φανεί παράξενο να πάρει και μια τελείως διαφορετική τροπή αυτή η υπόθεση. Για πλεκτάνη μιλά την ίδια ώρα ο 66χρονος Λιράρης, σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης του Διονύση Βέρα. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση και δηλώνει αθώος για όσα του καταλογίζονται. Ότι δεν έχει καμία σχέση, είναι αθώος. Μιλάει για, από ό,τι είδα στην προακριτική του απολογία, μπόρεσα να δω, ότι μιλάει για μια πλεκτάνη η οποία θα πέσει στο ήδη από το ανακριτικό γραφείο. Όλα οφείλονται στους ισχυρισμούς του 15χρονου και μόνο, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καθώς ο 66χρονος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία γνώση και καμία σχέση με την κατοχή και διακίνηση του πορνογραφικού υλικού, αλλά και κανένα ψηφιακό ίχνος. Από τη δική του την πλευρά δεν φαίνεται να έχει ακολούθως καμία ψηφιακή συμμετοχή, να το πω έτσι, ας πούμε. Ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά, με το παιδί. Δεν έχει καμία σχέση με το παιδί. Δεν ξέρει καν το παιδί, δεν το γνωρίζει καν το παιδί. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, κινητά τηλέφωνα, κάρτες, τάμπλετ και ένα λάπτοπ βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αναζητούν τα στοιχεία τουλάχιστον 29 ατόμων που είδαν είτε αναπαρήγαγαν το πορνογραφικό υλικό με τον ανήλικο, το οποίο έχει αναρτηθεί σε 3 ψεύτικα προφίλ στο Instagram και σε πλατφόρμα γνωριμιών. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση, όχι με το συγκεκριμένο κατηγορούμενο, αλλά δεν έχει και καμία σχέση με κάτι συγκεκριμένο με την κατηγορία. Θα το δείτε στην πορεία. Δεν νομίζω ότι συλληφθεί και δεν νομίζω ότι και θα συλληφθεί κιόλας. Λέω, κανένας γιατρός δεν εμπλέκεται στην παρούσα διαδικασία κατά τρόπο ποινικά αξιόλογο. Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο επιθυμεί η οικογένεια του παιδιού, όπως μετέφεραν οι συνήγοροί της, επισημένοντας ότι ο 66χρονος βρίσκεται από το Δεκέμβριο στο στόχαστρο των αρχών, όταν κλήθηκε να καταθέσει στο πλαίσιο άλλης έρευνας για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων με θύμα ένα ανήλικο κορίτσι από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Κάλεσαν μάλιστα όσους γνωρίζουν οτιδήποτε για τη συμπεριφορά του 66χρονου να καταφύγουν στην ασφάλεια Ηρακλείου. Η δεύτερη υπόθεση που σκάει στα χέρια της Ποδίας Ασφαλείας Ηρακλείου είναι γνωστό ότι τον περασμένο Δεκέμβριο απολογήθηκε ως ύποπτος για παραπλήσια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Μιλάμε για μια συγκλονιστική υπόθεση που αυτό που ζητάει η υποστήριξη κατηγορίας είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.